να τελειώσει και να γίνει ό,τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο, στην υπόλοιπη Ευρώπη και που γίνεται και τώρα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις όταν παίζουν ελληνικές ομάδες και χωρίς να έχει και οικονομική επιβάρηση, γιατί έτσι κι αλλιώς η ΠΑΕ δίνει ένα μεγάλο ποσό στην αστυνομία με γλωμικά δικαιώματα, το οποίο σταδιακά μπορεί να σταματήσει να δίνεται. Αλλά σαφέστατα και είναι, ζητάμε να δεσμευτούμε ότι συμφωνούμε πάνω σε αυτό, ότι πρέπει να αλλάξει ο καθεστώς της ασφάλειας. Να περάσει όλο στα χέρια των ΠΑΕ. Από πότε αυτό, κύριε Υπουργέ? Προφανώς από την επόμενη σεζόν. Τους εμπιστεύεστε για να πάρουν την ευθύνη της ασφάλειας? Γιατί στο τέλος της ημέρας πάλι μιλάμε για Έλληνες πολίτες, οι οποίοι ναι, θα έχουν παράπονο από τη διοίκηση της ομάδας της οποίας στο γήπεδο θα έχουν επισκεφθεί, αλλά πολίτες του κράτους είναι. Σαφέστατα, γι' αυτό και η αστυνομία δεν θα χάσει το δικαίωμα της παρέμβασης. Θα παρεμβαίνει μετά από την κλίση του υπεύθυνου ασφαλείας του γηπέδου και της ομάδας. Όπως γίνεται στην Αγγλία, στη Γερμανία. Όπως γίνεται παντού. Προσέξτε, γι' αυτό λέω ότι ο καθένας πρέπει να λάβει τις ευθύνες του και να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Και γι' αυτό και εμείς το θεωρούμε ως προαπαιτούμενο. Εάν δεν μπορούν να λάβουν τα ελάχιστα προαπαιτούμενα, τότε ας μη συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα. Δηλαδή τα πράγματα, το μοντέλο αυτό που θέλουμε να φέρουμε είναι το εξής, ότι εμείς δεν βάλουμε ποιοι είναι οι κανόνες ασφαλείας. Οι κανόνες ασφαλείας μπαίνουν από τα διεθνή όργανα του ποδοσφαίρου και από την Ομοσπονδία. Εμάς μας ενδιαφέρει κάθε ομάδα να μπορεί να τα τηρεί αυτά, χωρίς την τήρηση αυτών να μην μπορεί να πάρει πιστοποιητικό συμμετοχής. Έτσι. Και από εκεί και μετά, όταν θέλουν οι ΠΑΕ, βρίσκουν τρόπο και λειτουργούν. Ναι, είδαμε και φέτος, προσέχτε κύριε Σαμπράκο, το είδαμε και φέτος με τα καπνογόνα. Το διαπιστώναμε όλα αυτά τα χρόνια. Όταν στην Ευρώπη δεν άναβε πυρσός και στην Ελλάδα το κάναμε εκκλησία από την κάπνα. Το ίδιο σχόλιο θα έκανα. Ήρθαν οι ποινές και δείξανε οι ΠΑΕ ότι μπορούν τελικά να ελέγξουν τα καπνογόνα. Πιστεύω ότι θα μπορούσαν να ελέγξουν τα πάντα. Αν δεν μπορέσουν, ναι, προφανώς θα υπάρχουν και αντίστοιχες τιμωρίες. Και η αντίστοιχη ευθύνη. Ο καθένας να πάρει την ευθύνη που τον αναλογεί. Και σε αυτό το πλαίσιο, το διαυγές πλαίσιο, να μπορεί να πάρει και η αστυνομία τις ευθύνες που τον αναλογούν. Και να μην μπορεί να κρυφτεί ούτε η αστυνομία. Σας λέω, δεν κρύβομαι στον δάχτυλο. Μιλώντας για ανάληψη ευθυνών, μιλάτε όπως και στο παρελθόν για το αυστηρό νομικό πλαίσιο, για την απαγόρευση μετακινήσεων οπαδών, για πρόστιμα, για αφαιρέσεις βαθμών, σε αυτή τη λογική. Πρόστιμα και κλεισμένο των θυρών, αφαιρέσεις βαθμών, ανάλογα... Αυτά έχουν αποδώσει καρπούς, κύριε Υπουργέ, το προηγούμενο διάστημα. Κατά την άποψή μου, ναι, φέτος είχαν αποδώσει καρπούς. Και νομίζω ότι αυτό είναι και κατά γενική ομολογία. Κατά γενική ομολογία. Ό,τι πονάει στην τσέπη τον ΠΑΕ. Εγώ θα σας πω το εξής. Σκηνικό στον προημιτελικό ΑΕΚ Ολυμπιακός, που ανάβει ένα καπνογόνο, έπρεπε να δείτε την αντίδραση του κόσμου γύρω από αυτό που το άναψε. Άμεση κίνηση των σεκιουριτάδων, μέχρι και του αντιπροέδρου της ΠΑΕΑΕΚ, για άμεσο σβήσιμο και αποπομπή του ανθρώπου που το άναψε. Αυτά γιατί γινόντουσαν μέχρι πέρσι. Μάλιστα. Ξέρετε γιατί? Γιατί φέτος έχει δύο και κλεισμένο των θυρών. Και την τρίτη φορά που γίνεις υπότροπος, θα έχει και αφαίρεση βαθμών. Άρα τώρα, είδατε, ο έλεγχος ήρθε. Το αυστηρό νομικό πλαίσιο δεν μας τιμάει αυτό. Έτσι. Δεν μας τιμάει αυτό. Να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά από τη στιγμή που δεν γίνεται διαφορετικά, βλέπουμε ότι το αυστηρό νομικό πλαίσιο έχει αποτελέσματα. Δυστυχώς, θέλω. Και αυτό μπορεί να είναι λίγο ακραίο αυτό που θα πω. Επειδή φέτος ζήσαμε ένα πιο κανονικό πρωτάθλημα, με ομάδες που τιμωρούντουσαν ανεξάρτητα από το όνομά τους. Σας θυμίζω ότι είμαστε σε ένα πρωτάθλημα που ο ΠΑΟΚ έπαιξε 7 ή 8 αγωνιστές για κλεισμένο των θυρών. Η ΑΕΚ ξεκίνησε με κλεισμένο των θυρών και φάγει και άλλες ποινές επειδή άναψε πυρσούς. Ο Ολυμπιακός έχει φάει αφαιρέσεις βαθμών, έχει φάγει κλεισμένο των θυρών. Μια διαιτησία η οποία δεν είχε τα προβλήματα του παρελθόντος, με πολλά προβλήματα πάλι, αλλά ένα πρωτάθλημα πιο κανονικό. Στο τέλος, οι ίδιες οι ΠΑΕ και πολλές φορές και αυτές που επικαλούνται την εξυγίανση, δεν μπόρεσαν να ζήσουν με αυτούς τους όρους. Αλλά δεν πειράζει. Έτσι θα μάθουμε και έτσι θα συνεχίσουμε και έτσι θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Μάλιστα, Γιώργο. Να προσθέσω στο ερώτημα του Βασιλή
το ερώτημά μου για τον τεχνολογικό εξοπλισμό. Δηλαδή, από την εποχή της ΕΠΑΕ, θυμάμαστε τη συζήτηση με τα κονδύλια για τα κλειστά κυκλώματα και τις κάμερες. Πού βρισκόμαστε με τις κάμερες και με τη λειτουργία και με τα συστήματα που χρησιμοποιούνται, είτε είναι ιδιόκτητο γήπεδο, είτε είναι γήπεδο της ΠΑΕ. Έχουμε κάποια ευτράπελα εκεί. Κάμερες υπάρχουν. Ναι. Και όταν αποφασίσουμε να τις λειτουργήσουμε, τις λειτουργούμε σωστά. Σας θυμίζω ότι στο τελικό του κυπέλου από τις κάμερες συλλάβαμε 30 ανθρώπους. Στον Παναθηναϊκό πέρσι με το κουτάκι της μπύρας συνελήφθη από τις κάμερες. Το ίδιο στην Τούμπα από τον τύπο που πέταξε το χαρτάκι, το ρολό. Κάμερες υπάρχουν. Να συζητήσουμε για την τεχνολογική αναβάθμιση είναι κάτι που συζητάμε με τον Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής να βγάλουμε καινούριο για πρόγραμμα. Για τη χρήση, για να ρωτήσω εγώ. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια ευτράπελα σχετικά με το ποιος διαχειρίζεται το σύστημα και. Είναι η στρεβλώση που σας λέω στο σύστημα. Είναι οι στρεβλώσεις. Δηλαδή, έχουμε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο είναι γεμάτο κενά. Γεμάτο κενά και λάθη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, έχουμε έναν κατακαημένο αστυνομικό ο οποίος διαχειρίζεται τις κάμερες, ένας αστυνομικός ο οποίος είναι αστυνομικός γειτονιάς και ξαφνικά το βάζεις κάθε Κυριακή, του έχεις κάνει μια εκπαίδευση από την πόδι, να διαχειριστεί 28 κάμερες. Με συγχωρείς, το Σκορτσέζα να φέρεις δεν θα βγάλει άκρη. Θέλει ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας. Εμείς όλα αυτά που είναι σε αυτή την κατεύθυνση τα συζητάμε και είμαστε εδώ. Και σε συνεργασία στο πλαίσιο της ψηφιακής αναβάθμισης του αθλητισμού με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής να φτιάξουμε προγράμματα για να αλλάξουμε και αυτό το καθεστώς. Να βάλουμε και άλλες κάμερες στην είσοδο, χωρίς να επιβαρεθούν οι ΠΑΕ, μέσα από προγράμματα και κονδύλια που υπάρχουν. Αλλά για να τα συζητήσει αυτά και να φτιάξει το πρόγραμμα, χρειάζεται ένα συνομιλητή. Και συνομιλητής δεν υπάρχει, γιατί δεν ενδιαφέρεται. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτά. Όπως δεν ενδιαφερόντουσαν τόσα χρόνια κανείς από το ελληνικό ποδόσφαιρο για τα χρήματα που υπάρχουν παρκαρισμένα στην UEFA και στη FIFA, που μπορούν να έρθουν να παίζουν στις υποδομές μας, στα παιδιά μας, στα χωριά μας. Και δεν ήρθαν ποτέ. Υπάρχουν 10 εκατομμύρια παρκαρισμένα, σχεδόν 10 εκατομμύρια, για αθλητικές υποδομές εθνικής. Και δεν ενδιαφέρθηκε κανένας. Το μόνο που ενδιαφέρονταν το σύστημα εδώ πέρα ήταν να εξυπηρετεί τα πελατάκια, να ορίζει διαιτητές. Να φτιάχνει καταστάσεις και να τρώει τα λεφτά που έρχονται απ' έξω. Η σημερινή διοίκηση που τώρα πια έχει και ένα χρονικό διάστημα που έχει λειτουργήσει, σας πείθει ότι μπορεί να έχει οράματα. Θα κρυθεί γι' αυτό. Ο πρόεδρος έχει σίγουρα, η διοίκηση δείχνει ότι έχει, θα κρυθεί γι' αυτό. Προς το παρόν, θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν βλέπω μεγάλη κίνηση. Στο θέμα των υποδομών, για παράδειγμα, μια κληρονομιά του Φερνάντο Σάντος που όλοι την παραδέχονται ήταν αυτή η προσπάθεια να γίνουν. Να γίνει δουλειά στις υποδομές. Αυτό με τα κονδύλια προφανώς θα βοηθούσε να πάει να κουμπώσει. Δεν ενδιαφέρονται κανένα από την Ομοσπονδία. Δεν ενδιαφέρονται κανένα από την Ομοσπονδία. Και όλοι έχουμε ακούσει ιστορίες για τις ημέρες που ο Σάντος έκανε τις εισηγήσεις, για το πώς θα πρέπει να δομηθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο και οι ακαδημίες και οι εθνικές κτλ. Που μίλαγε μόνος του. Έχουμε ακούσει όλοι αυτές τις ιστορίες. Ευγενικά το θέσατε. Κύριε Υπουργέ, στη διάρκεια της σεζόν ανοίξατε την κουβέντα με το ποδόσφαιρο περί της πιθανότητας μετακίνησης οπαδών. Δηλαδή, προκειμένου να ζήσουμε την ημέρα που οπαδοί δύο διαφορετικών ομάδων θα πηγαίνουν στην ίδια έδρα. Αυτή την κουβέντα πρέπει να την ξεχάσουμε, νομίζω. Όχι, δεν πρέπει να την ξεχάσουμε. Δεν πρέπει να την ξεχάσουμε. Είναι το ζητούμενο. Είναι το ζητούμενο. Ναι, το θέμα είναι αν θέλει το ποδόσφαιρο το ίδιο. Η διοίκηση του ποδοσφαίρου. Ελπίζω να μην το κάνει. Η διοίκηση. Αντίστοιχο παράδειγμα του Βόλου, ας πούμε, του περσινού τελικού. Η διοίκηση του ποδοσφαίρου δεν νομίζω ότι θέλει. Δεν νομίζω ότι θέλει. Εγώ έκανα μια σύσκεψη στο γραφείο μου. Όταν είχαμε δει ότι έχουν αρχίσει να παραβιάζονται οι πρώτες αποφάσεις για τη μετακίνηση και μετακίνηση των οπαδών. Και σε ειλικρινές κλίμα είπα ότι θέλετε να πάμε σε οργανωμένη μετακίνηση. Αλλά πάρουμε όλες τις ευθύνες μας. Και εσείς που διακινείτε τα εισιτήρια. Για τα εισιτήρια, όταν φτάνουν στα χέρια του τρελού που πάει και παίζει ξύλο στο Βόλο, κάποιος το έχει δώσει το εισιτήριο. Κάποιος το έχει πουλήσει. Και ειδικά όταν μιλάμε για μικρό αριθμό εισιτηρίων, ξέρεις και σε ποιον το δίνεις. Δεν μπορείς λοιπόν να επικαλείσεις την κακιά στιγμή την αστυνομία ή το Θεό για ό,τι συνέβη. Ήξερες τι θα συμβεί. Όπως ήξερες τι θα συμβεί όταν πουλάς ένα εισιτήριο σε κάποιον ο οποίος έχει συλληφθεί 4 φορές επειδή κάνει επίθεση με φωτοπολίδες, με πέτρες, με οτιδήποτε. Τα ξέρεις. Και τα αποδέχεσαι. Και πρέπει να λάβεις και τις ευθύνες γι' αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει βούληση. Από τις ομάδες, ζήτησα προτάσεις της Λίγκας, αλλά οι προτάσεις συνοψίζονται. Ναι, επειδή αυτό είναι μακριά. Να φύγει η ποινική ευθύνη, που είναι λογική, σωστή πρόταση. Η ποινική ευθύνη από το ΔΣ τον πάει για τη μετακίνηση. Mm. Α, το πρόβλημα μας αυτό είναι.
Είναι σωστά. Επειδή αυτό είναι μακριά, ο τελικός κυπέλου θα έχει οπαδούς και των δύο ομάδων. Ερώτημα. Καταρχήν, να θυμίσουμε ότι η απαγόρευση, η διακοπή είναι και για το κύπελο αυτή που έχετε βγάλει. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Δεν μας τιμά σαν χώρα που στο σύνολο των αθλημάτων, των μεγάλων αθλημάτων, όταν φτάνει η ώρα του τελικού ή ενός Final Four που δεν έχουμε, για το μπάσκετ μιλάω, και δεν έχουμε γι' αυτό το λόγο, μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Πραγματικά η απόφαση αυτή είναι δύσκολη και θα μας ταλαιπωρήσει. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε ελαφρά την καρδία ή ομοσπονδία να αποφασίσει ότι σε ένα ενδεχόμενο τελικό ΠΑΟΚ-ΑΕΚ πάμε να παίξουμε. Εκτός εάν το επόμενο διάστημα οι ΠΑΕ μας εκπλήξουν και δείξουν ένα διαφορετικό πρόσωπο και θέληση να πάμε σε μια άλλη φάση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα έχουμε μπροστά μας μεγάλες συζητήσεις, αλλά φοβάμαι ότι θα χρειαστεί να ζήσουμε πάλι μια ασχήμια ενός τελικού χωρίς κόσμο. Το ποδόσφαιρο είναι πιο σύνθετο από το μπάσκετ, αλλά το παράδειγμα του τελικού του μπάσκετ ήταν υπέροχο, επειδή πήγα κιόλας, το έζησα. Στο Ηράκλειο. Το έζησα, ναι, πήρα και τα παιδιά μου μαζί. Ήταν η πεμπτουσία του αθλητισμού. Ήταν, νομίζω, ένιωσα πιο όμορφα από τις λίγες φορές, αν εξαίρεσαι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, που είδες τόσο όμορφα σε γήπεδο. Γιατί εκεί έβλεπες τον αυθορμητισμό των παιδιών και με την αθότητά τους όταν καθόντουσαν μαζί αεκτζίδες και Ολυμπιακοί, πανηγύριζαν για την ομάδα τους και σε όμορφες στιγμές, στα καρφώματα κτλ., πανηγύριζαν παρέα. Και ξέρετε, στο τέλος της ημέρας αυτό είναι ο αθλητισμός. Και αυτά τα παιδιά ερχόμαστε εμείς, ο καθένας από τη μεριά του, και η πολιτική ηγεσία μέσα, έτσι. Τα δηλητηριάζουμε και τα κάνουμε αυτά τα μπουμπούκια που βλέπουμε μετά να μας ταλανίζουν και να μας ταλαιπωρούν. Άρα, για να κλείσουμε αυτό που ρώτησε ο Γιώργος, αν φτάσουμε στο ενδεχόμενο του τελικού, εκεί θα δούμε, επειδή είπατε με κάποιους λίγους θεατές, θα δούμε δηλαδή τι θεατές με προσκλήσεις. Θα το δούμε σίγουρα. Καταρχήν, αυτή η συζήτηση προσβάλλει και τις ομάδες οι οποίες. Υπάρχουν ρεβάνς. Προσβάλλουν τις ομάδες και τον Πανιόνιο και τη Λάρισα. Αλλά σε ένα ενδεχόμενο τελικό ΠΑΟΚ-ΑΕΚ νομίζω ότι η απόφαση ήταν πολύ δύσκολη. Mm-hmm. Θα είναι πολύ δύσκολη. Λοιπόν, ερώτημα από το Twitter, τέθη νωρίτερα νομίζω από τον Βασίλη το θέμα. Ωστόσο, μια και μιλήσαμε για τις ποινές απέναντι στα παραπτώματα, η ρητορική του ποδοσφαίρου, η λεκτική βία, η ρητορική μίσους από ποδοσφαιρικούς παράγοντες με έντονη επιρροή στη μάζα. Μήπως οι ποινές έχουν νόημα εκεί που γεννιέται η βία, ρωτά. Τώρα και τα social media μέσα, δηλαδή το τι γράφει ο άλλος στο... Ακριβώς αυτό αφορά. Γι' αυτό σας είπα, αυτό που ζητάμε, αυτό που απαιτούμε είναι ότι στον πειθαρχικό κώδικα θα πρέπει να εισαχθούν ποινές για την λεκτική βία και για τις ανάρμοστες συμπεριφορές και ανάρμοσες στις δηλώσεις. Αυτό ήταν κάτι που το είχαμε συζητήσει από πέρσι. Εγώ θεωρούσα δεδομένο ότι θα μπει στο πειθαρχικό. Δεν μπήκε στο πειθαρχικό. Είχα εξηγήσει από τότε και στην προσωρινή διοικούσα ότι είναι λάθος να μπει στο πειθαρχικό. Αλλά δεν νομοθετεί η πολιτεία. Νομοθετεί το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό τα θέτω ως προαπαιτούμενα αυτά τώρα, καταλάβατε. Αλλιώς θα τα νομοθετούσα εγώ. Και μιλάμε για αυτά που πρέπει να κάνει τόση ώρα, για αυτά που πρέπει να κάνει το ίδιο το ποδόσφαιρο. Έτσι. Καλά, τώρα κάποιος που ακούει όμως την εκπομπή, που βλέπει την εκπομπή, θα ρωτήσει το αυτονόητο, εσείς όμως αυτή τη στιγμή είστε ο υπουργός. Όχι, οι κανόνες, τα πειθαρχικά και οι κανονισμοί των ομοσπονδιών, των αθλημάτων, δεν μπαίνουν από το Υπουργείο Αθλητισμού, δεν μπαίνουν από την πολιτική ηγεσία. Αυτό είναι αθλητισμός. Εισηγητικά μπορείτε να τοποθετηθείτε. Εισηγητικά όπως θα μπορούσατε να τοποθετηθείτε και εσείς και την ίδια βαρύτητα θα έχουν οι θέσεις μας και των δύο. Εδώ είναι η ουσία του αυτοδιοίκητου αυτή που λέγαμε. Αυτή είναι η ουσία του αυτοδιοίκητου. Και γι' αυτό πρέπει να έχεις ένα διασφαλίσει και ένα πλαίσιο που λειτουργεί η Ομοσπονδία, ώστε να ξέρεις ότι μπορεί να λειτουργεί με ορθό τρόπο. Μάλιστα, λοιπόν. Το κλείνουμε και αυτό εδώ. Δηλαδή τα πράγματα αυτά που συζητάμε πρέπει να έχει κάνει η Ομοσπονδία μόνη της. Έτσι, και για τη διαιτησία αυτά που κερδίσαμε, σας λέω, δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε για διαιτησία.
Ποιο φυρίζει, πώ φυρίζει, τι κάνει. Δεν μπορεί να τα κάνει η πολιτεία αυτά. Αυτά είναι αθλητισμό. Και δεν έχει διαφορετική πολιτική θέση. Ή να αλλάζει με την κυβέρνηση το πώς βλέπει τη διοίκηση τη διαιτησία. Είναι καθαρά αθλητισμός. Εμείς ερχόμαστε και κάνουμε την παρέμβαση γιατί η κατάσταση είναι εδώ πέρα που είναι. Και δεν την κάνουμε εμείς. Τα ίδια τα όργανα του ποδοσφαίρου την κάνουμε. Μέσω των διεθνών ομοσπονδιών. Λοιπόν, για να κλείσουμε. Το κεφάλαιο των οπαδών το θέσατε ήδη μέσα από τη διάσταση που του δώσατε. Να πάμε και στους ποδοσφαιριστές. Θέλετε να το βάλετε εσείς ή να το βάλω εγώ? Εγώ θα το βάλω με έναν ιδιαίτερο τρόπο, μέσα από μια συνέντευξη που έδωσε ο Ντιέγκο Τόρες του Αστέρα Αμαλιάδος σε μια ισπανική εφημερίδα, μιλώντας για τα όσα συμβαίνουν. Δεν θα το διαβάσω όλο, θα διαβάσω τρεις σειρές μετρημένες. Ο Ισπανός Χαφ δεν μέτρησε τα λόγια του, αναφέροντας πως το ποδόσφαιρο, το ποδοσφαιρικό τοπίο στην Ελλάδα, το συνθέτουν όπλα και βία, μπράβη και ξέπλυμα χρήματος. Λοιπόν, όταν όλα αυτά και στον βαθμό που τα περιγράφει, με τον τρόπο που τα περιγράφει στη συνέντευξη, με αυτά που λέει για τα ποδητήρια και τα όσα συμβαίνουν στα ποδητήρια, γιατί ποδόσφαιρο συζητάμε, για ποιο ποδοσφαιριστή και πώς να κατέβει αυτός να παίξει μπάλα μετά? Συμφωνούμε όλοι. Υπάρχουν και άλλες δηλώσεις, υπάρχουν και άλλοι που έχουν φύγει από Ελλάδα και μιλάνε. Το καλοκαίρι δεν είχα πάλι ένα φαινόμενο στην Μυτιλήνη, νομίζω. Έχουμε δει ένα φαινόμενο. Σήμερα ο Μικάελσεν μίλησε για το τι είχε γίνει στη Ριζούπολη, ας πούμε. Θύμισε τη Ριζούπολη. Ή άλλοι έχουν μιλήσει για θέματα που αντιμετωπίσαν ως εργαζόμενοι. Έτσι, που και αυτό είναι ένα κομμάτι μεγάλο για το πώς ένας παράγοντας τρώει τα λεφτά ενός παίκτη με διπλά συμβόλαια, με κόλπα με τα συμβόλαια ή δεν του δίνει τα λεφτά που του χρωστάει και όλο αυτό. Άλλο πάλι που έχει τεθεί. Ναι, και αλήθεια είναι ότι μπορείς να το κοιτάξεις και από τις δύο πλευρές το ζήτημα. Δηλαδή, τι έχουν κάνει οι ποδοσφαιριστές μέχρι τώρα για να συνδικαλιστούν και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Η αλήθεια είναι ότι διαχρονικά αυτό ήταν ένα πρόβλημα των Ελληνών ποδοσφαιριστών. Ότι επηρεάζονταν πάρα πολύ από την ανησυχία μη θίξουν τα συμφέροντα των συλλόγων στους οποίους αγωνίζονται. Και έτσι οι ποδοσφαιριστές των μεγάλων ομάδων δεν ήταν κοντά στους ποδοσφαιριστές των μικρότερων ομάδων και των μικρότερων κατηγοριών, γιατί αυτοί αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα, είναι οι πιο ευάλωτοι, αυτοί που παίρνουν τα λιγότερα χρήματα, που είναι κακοπληρωμένοι συνήθως. Λέω λοιπόν ότι αυτό είναι το δικό τους μέρος της ευθύνης. Από την άλλη την πλευρά όμως, ούτε η πολιτεία τους έδινε μεγάλη σημασία μέχρι πρότινος, αλλά ούτε και το ίδιο το ποδόσφαιρο, δηλαδή και η Ένωση των Επιχειρηματιών του Ποδοσφαίρου και η Ομοσπονδία, κατά την αντίληψή μου, δεν τους έχει δώσει ποτέ τόσο μεγάλη σημασία. Πώς γίνεται αυτό τη στιγμή που συζητάμε για τους πρωταγωνιστές? Είναι ένα ακόμη από τα αυτονόητα που εμείς είμαστε αναγκασμένοι να συζητάμε σήμερα, ενώ έξω δεν αποτελούν θέμα συζήτησης. Αυτό που λέει ο Βασίλης, βέβαια, εκεί μια αιτία στην πρόσφατη εποχή της εμπλοκής των μάνατζερ, των ατζέντιδών τους. Δηλαδή, παλιά είχαν τον ΨΑΠ ως κυριότερο όργανο τους για να εκφραστούν. Μετά σιγά-σιγά ο κάθε ένας από αυτούς έχει ένα ατζέντη ο οποίος αναλαμβάνει να τρέχει τις υποθέσεις με την ομάδα. Λίγο έχουν σιωπήσει περισσότερο αυτόματα από τα γεγονότα. Λέω τώρα μια εκδοχή, έτσι. Και λίγο επικεντρωνόμαστε όλοι μας με τα μεγάλα ονόματα, με τις μεγάλες ομάδες. Αλλά ποδοσφαιριστές είναι και αυτοί που παίζουν στην δεύτερη εθνική, στην τρίτη εθνική, που έχουν ελάχιστα έως κανένα εργασιακό δικαίωμα, είναι ανασφάλιστοι. Το πρώτο ραντεβού που έκανα όταν ανέλαβα ως υφυπουργός αθλητισμού ήταν πραγματικά το πρώτο, ήταν με τον ΨΑΠ. Και δυστυχώς, βέβαια ζούμε και σε μια εποχή που τα δικά μου δεδομένα οικονομικά είναι πάρα πολύ στενά, δεν μπόρεσα να βρω τις δέουσες λύσεις. Έχουμε βρει ένα νέο πλαίσιο στο νέο αθλητικό νόμο που θα φέρουμε για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε στους ποδοσφαιριστές τουλάχιστον τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα, που αυτό είναι το πιο κομβικό, όχι το πιο κομβικό, αλλά το μήνυμο που μπορείς να διεκδικήσεις. Αλλά και στο σύνολο των αθλημάτων, πέρα από το ποδόσφαιρο, υπάρχει μια εργασιακή ζούγκλα. Και αυτόν τον 1,5 χρόνο έχω δώσει μεγάλες μάχες για να μπορέσω να κερδίσω κάποια πράγματα, χωρίς πολύ μεγάλες επιτυχίες, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά και εδώ πέρα νομίζω ότι μπαίνει το νερό στα βλάκι. Η εκπροσώπησή τους είναι προβληματική. Ποτέ δεν λειτουργήσαν και είναι ακριβώς όπως τα παρουσίασε ο κύριος Σαμπράκος. Υπήρχαν πάντοτε αυτές οι διαφοροποιήσεις, αυτά τα κολλήματα και τα τραβήγματα, και πλέον επειδή ο καθένας έχει και το μάζο ο οποίος διαπραγματεύεται για αυτόν, ο ποδοσφαιρικός συνδικαλισμός είναι πολύ φτωχός, θα μπορούσε να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Ένα δηλαδή συνδικαλιστικό όργανο των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι θα θέτανε τα ζητήματα και θα μπορούσαν να έρθουν και σε ρήξη όλοι μαζί με τους εργοδότες και αυτά που βιώνουν
που βιώνουν. Και σε λέω ειδικά στις μικρότερες κατηγορίες που κάποιες φορές ακούμε ιστορίες, υπάρχουν καταγγελίες. Δυστυχώς κανένας δεν φτάνει στη δικαιοσύνη και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Οι καταγγελίες μένουν στα λόγια ή σε φήμες, με προέδρους που υποχρεώνουν παίχτες σε μειωμένη απόδοση. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό. Έχουμε μια γκάμα προβλημάτων, τα οποία όμως προέρχονται όλα από την οικονομική απαξίωση του προϊόντος, του ποδοσφαίρου. Εάν είχαμε ένα οικονομικά ανθυρό προϊόν, τα περιθώρια για αυτού του είδους τις συμπεριφορές, τις παραβατικές συμπεριφορές και αυτές τις συμπεριφορές εν γέννη, θα ήταν πολύ μικρότερα. Εντάξει, εκεί μπαίνει με εκεί λέξη στοίχημα, συγγνώμη, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα ολόκληρης εκπομπής. Ανοίγει η κουβέντα για το στοίχημα και μετά θα πάρετε και θα πάρουμε πολλές απαντήσεις. Υπάρχει και μια άλλη κουβέντα του λανθασμένου τρόπου που λειτουργούσε διαχρονικά και η πολιτεία στον τρόπο που αντιμετώπιζε τον αθλητισμό. Γιατί δεν θέλω να σχολιάσω το τι λεφτά σπαταλιόντουσαν, αλλά όταν ιδιωτικοποιήσει τον ΟΠΑΠ, ορθά ή λάθος. Έτσι, δεν θέλω να πω σε αυτή τη συζήτηση, δεν ανοίγω αυτή τη συζήτηση αυτή τη στιγμή, χωρίς να λάβεις πρόνοια για τη χρηματοδότηση του αθλητισμού, που είναι ένα μεγάλο όπλο, εάν θες να κάνεις παρεμβάσεις, αν θες να υποχρεώσεις να κάνεις πράγματα σε μια κυβέρνηση η οποία θα έχει διάθεση να συγκρουστεί και θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και το χρήμα ως κινητήριο μοχλό για τις συγκρούσεις. Κακά τα ψέματα, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, όταν κάνεις όλα αυτά τα τραγικά λάθη, κάποια στιγμή θα βρεις μπροστά σου. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν κινδυνεύουμε, ξαναλέω, και αυτός είναι ο μεγάλος μου φόβος, είναι το Brexit, είναι η ασφάλεια, αλλά σκεφτείτε και Brexit να μην έχουμε και όλα αυτά να συμφωνήσουμε και του χρόνου να έχεις μισές ομάδες χωρίς ιδιωτικό συμβόλαιο και έρμεο, καταλαβαίνετε όσοι ξέρουν το ποδόσφαιρο τι εννοώ, έρμεο στους ορέξεις του οποιοδήποτε μεγάλου. Μάλιστα, λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε καλύψει το σύνολο των θεμάτων που αφορούσαν την συγκεκριμένη περίοδο του ποδοσφαίρου, του αθλητισμού και του πολιτισμού, κύριε Βασιλιάδη. Το πολιτισμό δεν τον είδε ιδιαίτερα στο τραπέζι, αλλά εντάξει. Φοβάμαι τούτο τον αθλητισμό. Εγώ κρατώ αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι ολοκληρώθηκαν τουλάχιστον σε αυτή τη φάση συνομιλίες με τις μικρομεσαίες ΠΑΕ. Μένουν οι ΠΑΕ οι μεγάλες πλέον. Εκεί θα αποστείλετε ένα έγγραφο με τις θέσεις τις οποίες θα πρέπει να κάνουν αποδεκτές και θα περιμένετε απάντηση. Αν έχω καταλάβει καλά, δεν θα υπάρξει κλίση στις μεγάλες ΠΑΕ για να υπάρξει συνάντηση. Αυτό είπα, θα το δούμε. Θα το δούμε. Άρα δεν έχει νόημα να βρεθούμε όλοι μαζί για να βγάζουμε φωτογραφίες. Δεν έχει νόημα, αυτό είναι χάσιμο χρόνο. Αλλά, θα μπορούσατε να βρεθείτε με έναν προς έναν. Θα μπορούσε, αλλά νομίζω ότι θα δούμε την επόμενη εβδομάδα. Έχουν τα όργανα τους, έχουν τη Λίγκα που μπορούν να συζητήσουν και να συνομιλήσουν. Την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Εγώ περιμένω μια σαφή δέσμευση πάνω στα μίνιμουμ αυτά τα οποία ζητάμε ως πολιτεία. Και σας λέω, είναι αυτά τα οποία ζητάμε από το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν και άλλα που αφορούν νομοθετικές πρωτοβουλίες δικές μας που είναι παράλληλα του ποδοσφαίρου και τα οποία θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Βασιλιάδη, Υφυπουργό Αθλητισμού, για την απόψινή παρουσία του εδώ και την κουβέντα που είχαμε, τους συναδέλφους, τον Γιώργο Λικουρόπουλο, εδώ από την ΕΡΤΕΝΑ, και τον Βασίλη Σαμπράκο από τον Gazeta.gr. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Να έχετε ένα καλό βράδυ, ένα καλό ξημέρωμα. Has proved more useful than any you great lumpsome man. You dance with me. The Peaky Blinders are here. Peaky Blinders. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. If you want to be part of my organization, you have to make sacrifices. We're going to show Kimber how it should be done. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη. By order of
of the Peaky Blinders. To hell with them. The more they try and stop us, the madder I'll be. Times like these, communists in the family is bad for business. You have to leave the city. Στις 10 το βράδυ, στην Ερτένα. Ζήστε από κοντά τον μύθο των Σαολίν. Σαολίν The Legend. Ο θρύλος των Σαολίν. 31 Μαρτίου στο Ταϊκβοντό. Ήπεθρος χώρα, 29 Μαρτίου οι πληρωμές για βαμβάκι, συνδεδεμένες και υπόλοιπα. Πότε θα καταβληθεί το εθνικό απόθεμα 13 είδη αρωματικών φυτών που θα ανατάξουν τον κλάδο. Νίκος Παπάς, έτσι ανοίγουμε το δρόμο για τη γεωργία ακριβίας. Βαγγέλης Αποστόλου, το 18 χρονιά καινοτομίας και συνεργειών. Ήπεθρος χώρα, γνωρίζεις, κερδίζεις. The story's in half the sky. First of all, it's good storytelling, but it also happens to be true. Remember, this is a country.